μας θέμα είναι πολύ αναμενόμενο. Είναι ένα θέμα που είναι αλήθεια ότι έχει κάνει το γύρο του κόσμου τους τελευταίους μήνες. Δεν πάει πολύ καιρός που είδαμε στα πρωτοσέλιδα έναν άντρα. Θα ήθελα να δούμε τη φωτογραφία, αρκετά να πω, με σκούρα μαλλιά, μουστάκι, να κρατάει την κοιλιά του, κυοφορών, να τη φωτογραφία, ένα μωρό. Αυτή και άλλες πολλές φωτογραφίες. Ο Τόμας Μπίτι έγινε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων ανά τον κόσμο. Έγινε πρωτοσέλιδο σε περιοδικά και εφημερίδες ανά την Ιφίλιο. Είναι ο πρώτος άντρας που κατάφερε να μείνει έγκυος και να γεννήσει παιδί. Βεβαίως στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε όλη την αλήθεια γύρω από αυτή την εγκυμοσύνη μυστήριο. Στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι ο Τόμας δεν είναι ακριβώς άντρας. Μάθαμε ότι ο Τόμας υπήρξε γυναίκα που έκανε αλλαγή φύλου. Σήμερα θέλει να είναι άντρας, παντρεύτηκε και είναι πατέρας ενός παιδιού που γέννησε όμως ο ίδιος. Ένα ηθικό δίλημα για το κατά πόσο θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει η επιστήμη να τίθεται στη διάθεση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αλλάξει το φύλο του και θέλει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Η εικόνα του σε προχωρημένη εγκυμοσύνη έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Είναι ο πρώτος άνδρας από αλλαγή φύλου που μπόρεσε να κυοφορήσει και να προχωρήσει σε μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη. Ο κύριος Θόδωρος Δασκαλόπουλος, ψυχίατρος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.